αντιμετώπισης των προώρων νεογνών. Τελειώνοντας έτσι με δύο λόγια, υπάρχουν, με ποιο τρόπο προωθείτε όλες αυτές τις διαπιστώσεις σας? Νομίζω είναι φανερό ότι τόσο στον τύπο με δημοσιογραφικές διασκέψεις προ και μετά το συμπόσιο, όσο και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την ραδιόφωνο, την τηλεόραση, συνήθως δίνουμε τις διαπιστώσεις μας για να κατατοπιστεί και το κοινό πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική. Κύριε Μέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις ακτίνες λέιζερ. Στη συνέχεια θα δούμε μια νέα χρήση των ακτίνων Χ. Ένα κινούμενο μηχάνημα ακτίνων Χ που τελειοποιήθηκε από διαστημικούς ερευνητές τέθηκε σε εφαρμογή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βελτίωση διαφόρων ιατρικών μεθόδων. Η συσκευή ονομάζεται LixiScope και οι γιατροί τη χρησιμοποιούν για να παίρνουν με μικρή ακτινοβολία ακτίνων Χ εικόνες που να δείχνουν ορισμένα μέρη του σώματος σε κίνηση. Οι συνηθισμένες ακτίνες Χ που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και τις κλινικές δίδουν ακίνητες φωτογραφικές εικόνες. Το LixiScope έχει ανακαλυφθεί από τον Δόκτωρα Γιν, αστροφυσικό του διαστημικού προγράμματος της NASA. Ο Δόκτωρ Γιν δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος ήταν η τελειοποίηση μιας συσκευής ικανής να λαμβάνει με ακτίνες Χ εικόνες από τον ήλιο ή άλλα αστρονομικά αντικείμενα που εκπέμπουν λιγότερο φως σε σύγκριση με το ορατό φως που εκπέμπει ο ήλιος. Από αυτό ξεκίνησε η ιδέα ότι το LixiScope θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στον τομέα της ιατρικής και της χειρουργικής. Ο Δόκτωρ Φρέντρικ Τζόρτζ από το Σάκραμεντο είναι ένας από τους γιατρούς που κάνουν ήδη χρήση αυτού του μηχανήματος. Ο Δόκτωρ Τζόρτζ δήλωσε ότι το LixiScope υποβοηθά ιδιαίτερα στις περισσότερες περιπτώσεις εγχείρησης στο πόδι. Ο γιατρός με τον τρόπο αυτό μπορεί να δει τι ακριβώς κάνει, ενώ πραγματοποιεί την εγχείρηση στο εσωτερικό του ποδιού. Ο ίδιος γιατρός έκαμε την πρώτη εγχείρηση που έγινε ποτέ με LixiScope μόλις πρόσφατα. Εδώ κάνει μια εγχείρηση στο πόδι ενός ασθενούς. Μοιάζει με μεγάλο εξόγκωμα, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για βαθμιαία εξάρθρωση του συνδέσμου. Και αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί τον πόνο. Η εγχείρηση θα απαιτούσε μια μακρά εντομή μέχρι το κάτω μέρος του ποδιού για να υπάρξει πρόσβαση και να αποκοπεί το οστούν. Με το LixiScope, ο Δόκτωρ Τζόρτζ μπορεί να εντοπίσει το ακριβές σημείο που θέλει να κάνει την εντομή. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγχειρήσει το οστούν που δημιουργεί το εξόγκωμα. Η εγχείρηση διάρκεσε λίγο περισσότερο από μισή ώρα. Μόλις τέλειωσε, ο ασθενής μπορούσε να περπατήσει έξω από το δωμάτιο. Ο Δόκτωρ Τζόρτζ ισχυρίζεται ότι μια εγχείρηση με τη βοήθεια του LixiScope όχι μόνο επιταχύνει την αποθεραπεία ενός ασθενούς, αλλά είναι λιγότερο επικίνδυνη και κοστίζει επίσης φθηνότερα. Στο μεταξύ, πέρασαν 100 χρόνια από τότε που οι γιατροί κατάφεραν για πρώτη φορά να κάνουν παρατηρήσεις μέσα στο ανθρώπινο σώμα με τη χρήση μηχανήματος ακτίνων Χ. Επιστήμονες στη Σκωτία έχουν πρωτοπορήσει στην ανακάλυψη μιας νέας τεχνικής που λέγεται πυρηνική μαγνητική ηχό. Βασίζεται εξ ολοκλήρου στο νερό που είναι ζωτικό για όλες τις μορφές ζωής. Κάθε όργανο του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό, τουλάχιστον κατά τα 3/4 του, δηλαδή ένας συνδυασμός υδρογόνου και οξυγόνου. Στη συμπεριφορά αυτών των ατόμων υδρογόνου οφείλεται το κλειδί για τη νέα αυτή τεχνική. Στη διάρκεια της εξέτασης, τα άτομα μαγνητίζονται με αποτέλεσμα να εκπέμπουν ραδιενεργά σήματα. Η ένταση καθώς και η κατεύθυνση των σημάτων αυτών χρησιμεύουν για τη δημιουργία μιας φωτογραφίας όχι μονάχα του σώματος, αλλά της όλης χημικής διαδικασίας. Ένας από τους πρωτοπόρους της νέας αυτής ανακάλυψης, ο καθηγητής Τζον Μάλαρτ του Πανεπιστημίου του Αμπερτίν, δήλωσε ότι η μέθοδος θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην εντόπιση του καρκίνου. Θα είναι επίσης χρήσιμη για την εντόπιση και άλλων ασθενειών. Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας μεθόδου είναι ότι παρουσιάζεται σαν εντελώς ασφαλής. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η νέα αυτή μέθοδος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε παιδιά και κατά την εγκυμοσύνη. We can pick that up much more sensitively than other methods. And then I think another very important feature about it is that it is. Αυτά με τα ιατρικά θέματα που είχαμε απόψε. Και τώρα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, το πρόγραμμά μας φιλοξενεί τον Ντέρεκ Νίμο, που είναι γνωστός μας και από την τηλεοπτική κωμωδία «Η ζωή αρχίζει στα 40».
Καλησπέρα σας. Εγκαινιάζομαι από σήμερα για τη νέα περίοδο προγραμμάτων της τηλεόρασης της επικαιρότητας με ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα, την ασθένεια AIDS. Είχαμε προγραμματίσει να παρουσιάσουμε συζήτηση με ηγέτες από Δήμο μας, που το καλοκαίρι που μόλις μας πέρασε είχαν το Παγκύπριο του συνέδριο στη Λευκοσία, αλλά η καυτή επικαιρότητα του AIDS μας αναγκάζει να του δώσουμε την προτεραιότητα απόψε. Με τις πληροφορίες ότι ένα κρούσμα της αρρώστιας αυτής εμφανίστηκε και στην Κύπρο και από το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας έχει συστήσει ειδική επιτροπή για διαφώτιση και πρόληψη όπως και για την μελέτη της όλης κατάστασης, αναπόφευκτα δημιουργήθηκε ανησυχία και στο δικό μας κοινό, μια ανησυχία που μεγαλώνει από το γεγονός πως τη στιγμή αυτή δεν έχει βρεθεί ο τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή θεραπείας της αρρώστιας. Όπως είναι γνωστό, τα πρώτα κρούσματα επισημάνθηκαν το 79-80 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σοβαρότητα της ασθένειας αυτής της έδωσε το χαρακτηριστικό της φοβερής επιδημίας που θέρισε κάποτε την Ευρώπη, τις πανόλους, και έτσι ονομάζεται η μαύρη πανόλη της δεκαετίας του 80. Από τα όσα γίνονται σε πολλές χώρες και από τα όσα μεταδίδουν τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, μπορούμε να πούμε πως οι ανησυχίες είναι τόσο μεγάλες, ώστε δεν είναι υπερβολή αν κάνουμε τη διαπίστωση πως οι ιατρικές υπηρεσίες πολλών χωρών βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τον περιορισμό του κακού. Επιστήμονες στα διάφορα εργαστήρια των αναπτυγμένων χωρών δουλεύουν εντατικά για να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του ιού του AIDS. Οι γιατροί λένε πως ο ιός αυτός διαρκώς αλλάζει σύνθεση, πράγμα που δυσχεραίνει πολύ τις προσπάθειες για την καταπολέμησή του. Ο αριθμός των θυμάτων του ιού AIDS στην Αμερική και την Ευρώπη διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Μόλις αποψινό τηλεγράφημα από την Γενέβη αναφέρει ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που λέγει ότι τα κρούσματα AIDS στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 20% το δεύτερο τρίμηνο του 1986 και έφτασαν τον αριθμό των 3.041. Για μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη αντίκριση του θέματος, έχουμε μαζί μας απόψε για συζήτηση τρεις γιατρούς. Τον Δόκτωρα Γλάφκο Μιχαηλίδη, πρόεδρο του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, τον Δόκτωρα Μινά Χατσιμινά, παιδίατρο και σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας, και τον Δόκτωρα Αντώνη Παπατρίφωνος, ειδικόν αιματολόγο του Υπουργείου Υγείας. Και οι τρεις γιατροί που με τους οποίους θα συνομιλήσουμε απόψε είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για το AIDS. Θα ήθελα και θα πρότεινα να αντικρίσουμε γενικά το πρόβλημα και στη συνέχεια να μπούμε σε μια ειδίκευση γύρω από το πρόβλημά μας στην Κύπρο. Θα σας παρακαλούσα εσάς, γιατρέ, να μας πείτε τι είναι το AIDS, κάτι για το ιστορικό του, πόσο παλιά είναι αυτή η αρρώστια, πού πρωτοεμφανίστηκε. Μάλιστα. Όπως έχετε ήδη αναφέρει, κυρία Κατσαμπά, στην ομιλία σας, το AIDS είναι μια αθεράπευτη ασθένεια, λοιμώδης, και η οποία έγινε γνωστή πέριξ του 1979-80. Όταν λέμε AIDS, είναι τα αρχικά ψηφία των λέξεων Acquired Immunodeficiency Syndrome. Στα ελληνικά το μεταφράζουμε ως σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Το ανοσολογικό μας σύστημα είναι εκείνο το οποίο μας προασπίζει από τις διάφορες λοιμώξεις, από τα διάφορα μικρόβια. Η αυτοάμυνα του οργανισμού είναι το σημαντικότερο σύστημα όσον αφορά τις λοιμώξεις, τα διάφορα βακτηρίδια, τους μύκητες, τα καρκινοματώδη κύτταρα και ούτω καθεξής. Και στην περίπτωση του AIDS δυστυχώς καταστρέφεται σχεδόν εντελώς. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος προσβάλλεται από αυτήν την ασθένεια είναι ευάλωτος σε πολλές ευκαιριακές επιμολύνσεις.
Είχετε αναφέρει στην εισαγωγή σας ότι το AIDS διπλασιάζεται περίπου σε ένα χρόνο. Άλλες στατιστικές αναφέρουν ότι ο διπλασιασμός του είναι πολύ πιο σύντομος. Μιλούν για 6 μήνες στο Λονδίνο, στον Άγιο Φραγκίσκο, στη Νέα Νιόρκη και 8 μήνες σε αγροτικές περιοχές των χωρών αυτών. Από πού ξεκίνησε? Το AIDS φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Κεντρική Αφρική. Μετεδόθη προς την Αϊτή από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ή ήσαν εγκατεστημένοι στην Αφρική. Πάντως αυτό πρώτου 80, πρωτού επισημανθούν τα πρώτα κρούσματα. Βεβαιότατα, η ασθένεια ανεκαλύφθη το 80, αλλά ασφαλώς προϋπήρχε. Πόσον καιρόν πριν, δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχει και η εκδοχή ότι πιθανόν να άρχισαν από πίθηκους. Και αυτό είναι μια εκδοχή. Και όπως ανέφερα, από την Αφρική, την Κεντρική Αφρική, πήγε στην Αϊτή και από την Αϊτή πήγε στην Καλιφορνία και ειδικά στις μεγάλες πόλεις Άγιο Φραγκίσκο και Λος Άντζελες. Η μετάδοση στην Ευρώπη φαίνεται να έγινε ή απευθείας από την Αφρική ή μέσω της Αμερικής. Εκείνο το οποίο είναι ευχάριστο σε όλη αυτή την δυσάρεστη κατάσταση του AIDS είναι ότι έγκαιρα πράγματι ενετοπίσθη και απεμονώθη ο ιός του. Γιατρέ μου, αντιλαμβάνομαι ότι το AIDS όταν προσβάλλει τον άνθρωπο και εξουδερώνει το αντιστασιακό του σύστημα οδηγεί αναπόφευκτα στο θάνατο. Μάλιστα. Είναι επώδυνος ο θάνατος αυτός? Δέστε, ο θάνατος αυτός έχει αρκετές επιπλοκές. Θα πρέπει να μπούμε, αν θέλετε, στα συμπτώματα του AIDS για να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά εκείνο που ήθελα να σας τονίσω και που είναι κάπως ευχάριστο για την έρευνα η οποία γίνεται όσον αφορά το AIDS είναι ότι ο ιός ενετοπίστηκε αρκετά έγκαιρα. Mm-hmm. 3 χρόνια σχεδόν μετά την διάγνωση η οποία έγινε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα λοιμώδη νόσο, το 1983 περίπου, στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι, ο Γάλλος γιατρός Μοντανιέ μίλησε για τον σχετικό ιό και λίγους μήνες αργότερα στο National Cancer Institute στο Μπεθέστα της Αμερικής ο γιατρός Ρόμπερτ Γάλλο και εκείνος απεμόνωσε τον ιό τον οποίο είχε ήδη στον οποίο είχε ήδη αναφερθεί ο Γάλλος επιστήμονας. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο που ίσως να μας βοηθήσει περαιτέρω και στην αντιμετώπιση του, στον εμβολιασμό και στην θεραπεία του ίσως πιθανότερα. Το θετικό σημείο είναι γιατί έχουμε εντοπίσει και ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Είναι αυτός. Δεν είναι σαν στην περίπτωση καρκίνου που ακόμα βρισκόμαστε μπροστά σε σκοτάδι. Μάλιστα. Ποιος γιατρός θα θέλει να μιλήσει για τα συμπτώματα ίσως? Τα συμπτώματα φυσικά της αρρώσκιας μπορούν να κατανεμηθούν αναλόγως ποιο από τα συστήματα του οργανισμού έχει προσβληθεί. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε από την αρχή φυσικά ότι τα άτομα τα οποία είναι φορείς του ιού, του AIDS, αυτά τα άτομα μπορεί και αυτά να έχουν ορισμένα συμπτώματα ελαφρά. Μπορεί να έχουν κάποια αδενοπάθεια. Δηλαδή οι αδένες, είτε οι τραχυλικοί, οι αδένες κάπου αλλού να έχουν μεγαλώσει και να μην νιώθουν καλά. Αυτά τα πράγματα όμως πολλές φορές περνούν και το άτομο παραμένει υγιές σε όλη του τη ζωή. Ενώ έχει πάρει τον ιό και το φέρει μαζί του. Ένα άλλος τύπος είναι ο τύπος εκείνος ο οποίος εμφανίζει ορισμένα συμπτώματα πιο εμφανή. Οι αδένες γίνονται πιο μεγάλοι. Μπορεί να έχει πυρετών κατά καιρούς και οι οποίοι πυρετός και οι αδένες μπορεί να παραμείνουν για ορισμένους μήνες. Κατόπιν αυτά μπορεί και πάλι να φύγουν και το άτομο να επανέλθει στην κατάσταση την οποία είτε προηγουμένως, δηλαδή να εξακολουθήσει να είναι φορέας, αλλά να είναι υγιής φορέας. Στην άλλη περίπτωση είναι όταν εμφανιστεί πλέον η αρρώσκια, η πραγματική, το AIDS. Εκεί φυσικά τα συμπτώματα θα εξαρτηθούν
ποιον από τα συστήματα του οργανισμού θα έχει προσβληθεί. Στην περίπτωση που θα προσβληθεί το αναπνευστικό σύστημα και θα δημιουργηθεί μια πνευμονία, τότε πρέπει να έχεις όλα εκείνα τα συμπτώματα της πνευμονίας. Μπορεί να έχεις το βήχα, μπορεί να έχεις εκκρίσεις, απόχρευση και όλα τα οποία σημαδίζουν μαζί με την πνευμονία. Ταυτόχρονα φυσικά το άτομο αυτό το οποίο έχει την αρρώστια του έτσι θα αρχίζει να χάνει βάρος, δεν θα νιώθει καλά καθόλου και μπορεί εκτός από την πνευμονία να αναπτύξει φυσικά και συμπτώματα από το γαστροεντερικό σύστημα, δηλαδή να έχει διάρειες. Επειδή αν κατάλαβα καλά, ο ιός του AIDS μπορεί σε μια περίπτωση να προσβάλλει τους πνεύμονες, σε άλλη το ύπαρ, σε άλλη τη σπλήνα, σε άλλη τα νεφρά και ούτω καθεξής. Μπορεί να προσβάλλει τους πνεύμονες, μπορεί να προσβάλλει το γαστροεντερικό σύστημα, να προκαλέσει διάρειες ή μπορεί να προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Οπότε μπορεί να προκαλέσει είτε εγκεφαλίτιδες, μυρυγκίτιδες ή και να προκαλέσει τελείως καταστροφή πλήρη του εγκεφάλου. Οπότε το άτομο μετατρέπεται σε έναν φυτόν και στο τέλος πεθαίνει. Αυτά είναι γενικές γραμμές, είναι τα συμπτώματα τα οποία βλέπει κανένας με την αρρώστια αυτή. Θα ερχόμουν σε εσάς, κύριε Παπατρίφωνος, σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Χατζημινάς. Ακούμε για φορέα άρρωστο, για στάδια από τα οποία περνά η αρρώστια. Έχουν επισημανθεί αυτά τα στάδια και όλα τα στάδια είναι... Ο κίνδυνος που δημιουργούν για τον οργανισμό είναι κλιμακωμένος αναλόγως του σταδίου. Σήμερα διαχωρίζεται το AIDS βασικά σε τρία στάδια. Υπάρχουν όλα τα στάδια μεταδίδουν τον ιό. Γι' αυτόν τον λόγο είναι όλοι επικίνδυνοι. Υπάρχουν οι υγιείς φορείς, όπως ανέφερε και ο κ. Χατζημινάς προλίγου, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο στο οποίο έχουμε έναν αριθμό συμπτωμάτων και νοσεί ο άρρωστος, όχι όμως τόσο βαριά. Αυτό το στάδιο μπορεί με τη θεραπεία και τον χρόνο να επανέλθει στο στάδιο του υγιούς φορέα και το τρίτο και τελικό στάδιο είναι η βαριά νόσος, η οποία στις πιο πολλές φορές καταλήγει στο θάνατο. Είπετε θεραπεία. Ποια θεραπεία στο δεύτερο στάδιο? Ο ιός του AIDS ο ίδιος δεν σκοτώνει τον άρρωστο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο άρρωστος που θα νοσήσει πεθαίνει από τις επιπλοκές των ούτω καλούμενων ευκαιριακών λοιμόξεων με διάφορα μικρόβια. Αυτά τα μικρόβια μπορεί να του προκαλέσουν διάφορες λοιμώξεις, οι οποίες τον σκοτώνουν. Ξέρω αν πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά αν έχετε να πείτε κάτι. Ναι, ο κύριος Μιχαήλ. Αν μπορώ να συμπληρώσω σε αυτή την ερώτηση που κάνατε, τι είναι εκείνο το οποίο στο μεσαίο στάδιο, αυτό που, του φορέα, σε αυτό που λέμε το AIDS-related complex, η condition. Αυτό που ερωτήσετε βασικά είναι ότι γίνονται λόγω της μειωμένης αντίδρασης του οργανισμού στις επιμολύνσεις, γίνεται θεραπεία αυτών των επιμολύνσεων. Λόγω χάρη αν έχετε μία στοματίτιδα, αν έχετε μία διάρρεια ή αν έχετε μία άλλη λίμωξη την οποία ο οργανισμός λόγω του ότι δεν έχει εκείνον την ικανότητα επειδή το ανοσολογικό του σύστημα είναι αδρανές. Ευτυχώς εγώ δεν έχω ούτε από δεν αποτάκλω. Εκεί τότε θεραπεύεται την επιμόλυνση. Μάλιστα. Και όχι το AIDS. Μάλιστα. Και αυτό, όπως ανέφερε και ο κύριος Παπατρίφωνος, μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του ασθενούς για ένα αλφα χρονικό διάστημα. Ο κύριος Χασμίνας, ναι, για τη θεραπεία θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι ιδίως για το κοινό που ακούει, διότι καθημερινώς διαβάζει μέσα στις εφημερίδες ότι δοκιμάζεται το ένα φάρμακο με τόση επιτυχία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δοκιμάζονται και δοκιμάστησαν διάφορα φάρμακα. Αλλά μέχρι τη στιγμή. Για να χτυπηθεί ο ιός του AIDS. Αλλά μέχρι τη στιγμή δεν έχει βρεθεί το φάρμακο εκείνο το οποίο θα θεωρηθεί ότι δίδει τη ριζική θεραπεία στην αρρώστια αυτή. Όλα αυτά τα φάρμακα είναι πειραματικά και δεν έχουν καταλήξει σε έναν τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω. Η μόνη θεραπεία η οποία υπάρχει και είναι γνωστή είναι η πρόληψη. Και πάνω σε αυτό το πράγμα πρέπει να διδαχθεί ο Κύπριος να μάθει τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να θεραπεύσουμε αυτήν την αρρώστια. Δηλαδή η πρόληψη για μένα
είναι η θεραπεία η οποία υπάρχει σήμερα. Με βοηθείτε με αυτό που λέτε να πάω στο επόμενο κεφάλαιο που έχω σχεδιάσει για να συζητήσουμε για το πώς μεταδίδεται και να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα που τελευταία ο απλός κόσμος τα θέτει και αγωνιωδώς ζητεί απάντηση. Πώς μεταδίδεται από το σάλιο, από το δάκρυ, από το σπέρμα, τα κουνούπια μεταδίδουν το μικρόβιο, οι σκνήπες μεταδίδουν το μικρόβιο, το φιλί των ερωτευμένων, όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιος θα θέλει να απαντήσει. Από τα πολλά σημεία που αναφέρεται βγαίνει αμέσως το συμπέρασμα ότι όλα και άλλα πολλά έχουν αιτιαστεί ή κατηγορηθεί ότι μπορεί να μεταφέρουν τον ιόν από έναν άτομο σε άλλον. Μάλιστα. Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται από έναν άτομο σε άλλον και όχι διά άλλη εισοδού, όχι με το φτάρνισμα, με τον αέρα. Δεν πετά δηλαδή. Ή με τη χειραψία. Ούτε με τη χειραψία, ούτε με, με την καθημερινή κοινωνική επαφή. Ναι. Αν είμαστε φέρυποι σε ένα δωμάτιο ή όπως μιλούμε αυτή τη στιγμή εδώ, δεν μεταδίδεται ο ιός αν κάποιος από εμάς τον είχε στο αίμα του. Τα πλήστα από όλα αυτά που αναφέρατε έχουν αποδειχθεί ως θεωρίες και δεν, επιστημονικά δεν τεκμηριώθηκε καμία από όλες τις ιστορίες που έχουμε ακούσει. Τέσσερις είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι μετάδοσης του ιού. Ο κυριότερος από όλους, να αρχίσω από τον κυριότερο, είναι η σεξουαλική επαφή. Είτε αυτή είναι φυσιολογική, είτε μη φυσιολογική, είτε άλλων ειδών πρακτικές σεξουαλικών σχέσεων που εφαρμόζονται από διάφορα άτομα. Αυτός είναι ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης που πιστεύεται σήμερα ότι αποτελεί κίνδυνο, μπορεί να αντικριστεί με σωστή πληροφόρηση του κοινού και μπορεί να εμποδίσουμε την παραπέρα εξάπλωση του ιού. Γιατί υπάρχει μέσα στο σπέρμα ο ιός? Έχει βρεθεί ότι μέσα στο ανθρώπινο σπέρμα βρίσκεται πολύ συμπυκνωμένος ο ιός. Mm-hmm. Οι άλλοι τρόποι μετάδοσης είναι το αίμα και τα προϊόντα αίματος. Σήμερα με τις μεθόδους που εφαρμόζουμε ελέγχου του αίματος μειώνεται πάρα πολύ αυτός ο τρόπος μετάδοσης. Οι σύριγγες, οι μολυσμένες και τα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούν ναρκωμανείς κυρίως δεν νομίζω να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα επί του παρόντος στην Κύπρο. Και τελευταίος τρόπος ο οποίος υπάρχει, πρέπει να αναφερθεί αν και είναι πολύ απομακρυσμένος, είναι η κάθετος μετάδοση από μια γυναίκα φορέα η οποία είναι έγκυος στο παιδί της, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού, είτε κατά των τοκετών, είτε μετά των τοκετών. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Από τον πλακούντα. Ναι. Μέσω του πλακούντος. Ο κ. Πατρίφωνος μίλησε για τα ναρκωτικά. Ποια η σχέση των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων, φαρμάκων σε αυτήν την όλη Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατσαμπά, πριν προχωρήσουμε στα ναρκωτικά, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κ. Παπατρίφορος, ότι καταρχήν η ασθένεια αυτή ανεκαλύφθη εις τον Άγιο Φραγκίσκο από ανθρώπους οι οποίοι ήσαν ομοφιλόφιλοι. Γιατί ειδικά οι ομοφιλόφιλοι? Φαίνεται ότι η παράνομος συνουσία, αν θέλετε να την πω ούτωπος, η προχτική συνουσία φαίνεται ότι είναι πιο τραυματική, δημιουργούνται πολλές φορές εκτορέσια μοιχέσεις στο βλένογόνο του εντέρου και μέσω αυτού του τρόπου, εφόσον ανεφέρθη ήδη ότι ο ιός αυτός έχει υψηλή συγκέντρωση εις το αίμα και εις το σπέρμα, φαίνεται ότι αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Βεβαίως υπάρχει και σε πιο μικρή συγκέντρωση, σε πιο χαμηλή συγκέντρωση έχει απομονωθεί ο ιός από το σίελον και από τα δάκρυα. Αλλά πράγματι δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι έγινε επιμόλυνσης από το σίελον ή από τα δάκρυα.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω κάτι το πολύ σημαντικό. Γιατί στον Άγιο Φραγκίσκο? Φαίνεται στον Άγιο Φραγκίσκο είναι, υπάρχει ο μεγαλύτερος πληθυσμός ομοφιλοφίλων ανά τον κόσμο. Υπολογίζουν εκεί ότι είναι, αποτελούν ένα ποσοστό 29% του πληθυσμού. Λέγεται μάλιστα ότι και ο δήμαρχος του Άγιου Φραγκίσκου είναι ομοφιλόφιλος. Εκεί βασικά έγιναν οι πρώτες μελέτες σε ομοφιλόφιλους. Έχω εδώ πέρα, αν θέλετε, μια στατιστική στην οποία μπορεί να αναφερθώ. Είναι του 1986 και αναφέρεται στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία και λέει εδώ ότι ομοφιλόφιλοι και αμφωτερόφιλοι, αν θέλετε να πω, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις και με άντρες και με γυναίκες, στην Αμερική τα ποσοστά ήσαν 73% φορείς του AIDS, αυτές οι δύο κατηγορίες, ιστέρα των Ηνωμένων Βασίλειων 89%. Μετά ανεφέρθη για τους ναρκωμανείς, αυτούς που χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγαν διάφορα άτομα. Οι ναρκωμανείς είναι επιρρεπείς των ιών, γιατί μπορεί να χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγα. Την ίδια βελόνα. Την ίδια βελόνα, δηλαδή χρησιμοποιούν αυτοί διαδοχικώς, κατ' επανάληψη, την ίδια βελόνα ο ένας μετά τον άλλον. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το 17% σύμφωνα με την Αμερική, ενώ στην Αγγλία ήταν μόνο το 1%. Όσον αφορά τους καθαρά άνδρες οι οποίοι έχουν σχέσεις μόνο με γυναίκες, αυτό ήταν 1% στην Αμερική και 1% στην Αγγλία. Και βεβαίως άλλες άγνωστες αιτίες, 6% Αμερική, 0,5% Αγγλία. Θέλω να τονίσω με αυτό την μεγάλη συχνότητα του ιού, την τρομερή συχνότητα του ιού στους ομοφιλόφιλους και κάπως στους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ίδιες σύριγγες ή τις ίδιες βελόνες. Θα πρότεινα σε αυτό το στάδιο να περάσουμε στα καθημάς. Θα ήθελα να τονίσω κάτι άλλο, το οποίο πιστεύω ότι όσον αφορά τον τρόπο της μεταδόσεως ή μη μεταδόσεως του ιού, είναι κάτι το οποίο θα έρθει μια ημέρα, ιδίως τα καλοκαίρια, όταν οι μητέρες παίρνουν τα παιδιά στις κολυμβητικές δεξαμενές. Αυτό το θέμα ανοιγέρθη και σε άλλες χώρες. Μπορεί ο ιός. Στις πισίνες. Μπορεί ο ιός. Μπορεί ένας να πάρει τον ιό από τις πισίνες. Και έγιναν, δυστυχώς μέχρι σήμερα ακόμα δεν έγιναν μελέτες, πόσον επιβιώνει ο ιός αυτός μέσα στο νερό. Έχουν γίνει όμως μελέτες με άλλους ιούς και με άλλα μικρόβια. Και το τελευταίο το οποίο έχω δει μέσα στο ιατρικό μερικό στο BMJ, η άποψη είναι η εξής για τις πισίνες. Πρέπει οι πισίνες να έχουν σύστημα που να κυκλοφορεί το νερό συνεχώς, να εναλλάσσεται. Και δεύτερον, να γίνεται η χλωρίωση κανονικά. Δηλαδή θα υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο χλωρίου, χλωρίνης μέσα στο νερό. Και τότε η πιθανότητα είναι ότι δεν θα μπορέσει ο ιός αυτός να προσβάλλει κανέναν. Αλλά συστήνουν, όπως οποιοδήποτε έχει τραύματα ανοιχτά πάνω στο δέρμα, να αποφεύγει να μπαίνει μέσα στις πισίνες. Το ίδιο θα συμβεί και μέσα στις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για υδροθεραπεία.